Η πιο δύσκολη στιγμή για εσένα στο παιχνίδι, ποια ήταν? Πιο δύσκολη στιγμή στο παιχνίδι ήταν οι εντάσεις. Γνωρίζουμε ότι οι εντάσεις είναι μέσα στα πάντα. Είναι μέσα σε φιλίες, ακόμα και σε οικογένειες. Βλέπουμε να τσακώνονται οικογένειες και να μην μιλάνε μεταξύ τους. Φανταστείτε τώρα, 34 άτομα που είχαμε μπει μέσα, τα οποία δεν γνωρίζονται, είναι όλες έντονες προσωπικότητες, κάτω από δύσκολες συνθήκες, πίεση, πείνα. Πολλοί από αυτούς δεν το έχουν ξαναζήσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Σημακόπουλος μου λέει: δεν έχω ξαναπάει ποτέ σε ελεύθερο κάμπινγκ. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσει ένα τέτοιο άτομο και να ενταχθεί σε όλο αυτό το καινούργιο περιβάλλον. Οπότε, εννοείται πως θα έχει εντάσεις. Το θεατρικό που κάνατε όταν έφυγε, το έχεις μετανιώσει? Το θεατρικό, να σου πω την αλήθεια, ήταν κάτι το οποίο μας το συζητήσανε από την παραγωγή να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Και το είχα συζητήσει και μαζί τους και λέω: παιδιά, δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο. Έγινε, ελπίζω να γελάσαμε, γιατί ήταν κάτι αστείο, δεν υπήρχε καμία κακή πρόθεση. Όπως σε όλα τα θεατρικά. Νομίζω όλα αυτά δεν ήταν σάτιρα. Ναι. Θέλω να σου πω για το look σου που έχει πάρει πολύ θετικό πρόσημο. Θα το κρατήσεις? Εννοείται. Τι ερώτηση είναι αυτή? Είχα ένα λουζ στα μαλλιά μου 11 χρόνια και με το που με έπιασε η Κάρολ πρώτη φορά σε ένα αγώνισμα από τα μαλλιά, γιατί πήγε να πέσει. Δεν το πίστευα, λέω, έχω μαλλιά πάλι. Οπότε ναι, αυτό το διάστημα θα το κρατήσω και θα δω πώς θα πάει. Ο Ηλίας πλέον κάνει και πολύ παρέα με το Σάκη. Έκανα και εγώ παρέα με το Σάκη πολύ και με τη Μάγια Λένα και περάσαμε με μοναδικές στιγμές και γελάσαμε πολύ. Δεν το είδατε δυστυχώς αυτό. Το μοντάζ τα έχει χρύψει και έχει χρύψει πολλές δυνατές συγκινήσεις, γέλια. Εμείς τα έχουμε ζήσει, οπότε το γνωρίζουμε. Είμαι καλά με όλους. Το πάρ του Σάκη χθες σε κάλυψε. Δεν ξέρω, επειδή το τηλέφωνο χτυπάει ασταμάτητα, δεν έχω το τηλέφωνο του, οπότε δεν γνωρίζω αν χτύπησε. Δεν έχει το τηλέφωνο του Σάκη Κατσούλη? Όχι, δεν το έχω, το έχετε εσείς. Και άμα μου έχει στείλει, ας πούμε, στο Instagram, δεν θα το έχω δει ακόμα δυστυχώς. Δεν ξέρω τι είχε πάρει. Νομίζω θα ξαναγανίσει, δεν θα με αφήσει έτσι απ' έξω. Μάλιστα. Ωραίος! Παιδιά, τώρα διαφορετικά βλέπεις έναν άνθρωπο, Πιστεύω ότι τώρα, εγώ επειδή εμείς το λέγαμε εδώ, πολλά πράγματα που είδαμε μέσα ήταν λίγο σεναριακά, δηλαδή ναι. Ήταν σεναριακά. Κάποια, ειδικά αυτό με το τριαντάφυλλο, ήταν όντως της παραγωγής. Και εγώ... Γιατί ζήτησα συγγνώμη το κεντρία γόρι μου. Ζήτησα συγγνώμη γιατί, κάποια πράγματα δεν φαίνονται. Όταν είχε παιχτεί και ίσως με κράζανε πίσω στην Ελλάδα και εγώ δεν το ήξερα. Όταν γύρισα και μου λέγανε, το σκηνικό με το τριαντάφυλλο, γιατί το έκανε αυτό. Εντάξει, μπορούσα να δώσω κι εγώ την παραγωγή. Τώρα είδα τον κόρο που το είπε. Και το άλλο με τον γυμνισμό επίσης ήταν στημένο. Και τους είχα πει: εγώ δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι τόσο κοντά η κάμερα, πρέπει να είναι πιο μακριά. Γιατί θέλαμε να δώσουμε άλλο μήνυμα: ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για το σώμα μας. Και το βγάλανε γυμνισμό, παίκτη του Survivor. Δηλαδή, Ήταν καλά, μετά τα σχόλια λίγο που θα γίνουν από τις εκπομπές, η παραγωγή δεν τα ξέρει. Από την άλλη όμως. Ναι, δεν σε βάζει όμως και το μαχαίρι στο λαιμό κάποιος. Γι' αυτό και είπε συγγνώμη. Ας έλεγε όχι, το έκανε. Άρα. Εντάξει, τώρα εκεί ήταν άνθρωποι που ήταν αποκομμένοι από τον εξωκόσμο. Δεν ξέρουν τι γίνεται εδώ, δεν ξέρουν τι λέει ο κόσμος. Οπότε η παραγωγή σε κατευθύνει, σου λέει: παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα τέτοιο μήνυμα. Δηλαδή, πετάξτε τα έξω. Εκεί είναι λίγο ένα ιδρυματισμό, τα πετάει ο άλλο. Μετά λέει: πάμε να κάνουμε ένα σοου για τον τριαντάφυλλο. Είναι καλό αυτό εδώ, το κάνει. Δεν ξέρω τι ανταπόκριση θα έχει. Έτσι δεν είναι, Γιώργο. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και εμείς το έχουμε καταλάβει και με τον Πέρι. Και αυτό λέγαμε ότι προφανώς από ένα σημείο και μετά που δεν υπήρχε το reality πρωτογενώς. Ήταν στημένο το πράγμα που προσπαθούσε να γεμίσει χρόνο. Σχολιάζω αυτό που λέει ο Δημήτρης. Γιατί βρε αγόρι μου είπε συγγνώμη. Γιατί είναι έντιμο. Γιατί κανείς όμως δεν σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Το έπεσε ρε παιδί. Από τη στιγμή που το έκανε. Καταλάβαμε. Άλλο λέω εγώ τώρα. Επειδή το λες ξανά. Εγώ λέω. Ναι, εντάξει, έχει πάντα η επιλογή είναι δική σου στο τέλος. Ναι, αλλά όταν. Βγαίνεις και σε κατηγορούν και απολογείσαι όταν έχει μερίδιο ευθύνης κι ο άλλος, πρέπει να το πεις. Ναι, το είπαν τώρα. Το είπαν ότι θα το λέει. Λέει δεν θα το έλεγε αν δεν έκανε την αρχή ο κόρο. Μπράβο, ναι, αυτό δεν μπορούσε να δεν το έλεγε ποτέ. Γιατί δεν επομίστηκε ότι έγινε κάτι σατυρικό. Επομίστηκε ότι έλειπε ο Τριαντάφυλλος και το λέγατε Καραγκιόζη. Ναι, και έπουσε μετά τα πλάνα του Σάκη, ότι μπράβο οι αμίγκος πώς τα καταφέραν έτσι. Και γελοποίησανε το πρόσωπο του Τριαντάφυλλου. Οκ. Ναι, αυτό ήταν πραγματικά μια έτσι ιδέα της παραγωγής. Εμείς την υλοποιήσαμε, φταίγαμε εμείς. Γιατί, μπορεί να μας κάναμε μια πρόταση, μπορεί να λέγαμε όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης και γι' αυτό λέω ότι αναλαμβάνω αυτό το μερίδιο ευθύνης. Γιατί διαφορετικά δεν το έκανα με τη στιγμή μου και του λέω: εχθές, Τριαντάφυλλε, χίλια συγγνώμη. Αν σε πλήγωσα, αν σε στεναχώρησα, αν σε έδειξα, ζητώ συγγνώμη. Είδες εχθές τα.